Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του «Εξήγησέ το απλά». Σήμερα θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν με τρόπο τόσο απλό που θα την καταλάβαινε ακόμη και ένα πεντάχρονο. Φαντάσου να μπορούσες να ταξιδέψεις τόσο γρήγορα που ο χρόνος να κυλούσε πιο αργά για σένα. Ή να πήγαινες κοντά σε ένα γιγάντιο πλανήτη και να έβλεπες το χώρο γύρω σου να καμπυλώνεται σαν ζελέ. Ακούγεται τρελό? Κι όμως αυτή είναι η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Σήμερα θα την εξηγήσουμε με τον πιο απλό τρόπο. Ακόμα και ένα πεντάχρονο θα την καταλάβει. Ας φανταστούμε κάτι διασκεδαστικό. Έχεις δύο φίλους. Ο ένας κάθεται ήσυχος στο σπίτι και ο άλλος μπαίνει σε ένα πολύ γρήγορο διαστημόπλιο και φεύγει για ένα ταξίδι στο διάστημα. Αν αυτό το διαστημόπλιο κινείται πάρα πολύ γρήγορα, σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός, τότε κάτι παράξενο συμβαίνει. Ο χρόνος για το φίλο σου στο διαστημόπλιο κυλάει πιο αργά από ότι για σένα που κάθεσαι στη γη. Δηλαδή, αν ο φίλος σου περάσει 10 χρόνια ταξιδεύοντας, όταν επιστρέψει στη γη μπορεί να έχουν περάσει 100 χρόνια. Εσύ θα έχεις μεγαλώσει πολύ, ενώ αυτός θα μοιάζει σχεδόν όπως όταν έφυγε. Αυτό λέγεται χρονοδιαστολή και συμβαίνει επειδή σύμφωνα με τον Αϊνστάιν ο χρόνος δεν είναι ίδιος για όλους. Εξαρτάται από το πόσο γρήγορα κινείσαι. Αλλά γιατί να συμβαίνει αυτό? Και εδώ είναι το τρελό. Η ταχύτητα του φωτός είναι πάντα η ίδια, ό,τι και αν γίνει. Αν κινείσαι γρήγορα, ο χρόνος πρέπει να επιβραδυνθεί για να μην παραβιαστεί αυτός ο κανόνας. Ας δούμε τώρα κάτι ακόμα πιο απίστευτο. Ο Αϊνστάιν ανακάλυψε ότι ο χρόνος και ο χώρος είναι συνδεδεμένοι σαν ένα τεράστιο αόρατο χαλί που απλώνεται σε όλο το σύμπαν. Αυτό το χαλί λέγεται χωροχρόνος. Τώρα φαντάσου ότι βάζουμε μία βαριά μπάλα όπως ένας πλανήτης πάνω σε αυτό το χαλί. Τι συμβαίνει? Το χαλί λυγίζει και αν πετάξεις μία μικρή μπύλια δίπλα του, η μπύλια δεν θα πάει σε ευθεία γραμμή, θα ακολουθήσει την καμπύλη του χαλιού. Αυτό είναι ακριβώς το πώς λειτουργεί η βαρύτητα. Όταν η γη λυγίζει το χωροχρόνο, αντικείμενο όπως η σελήνη ή ακόμα και εσύ, όταν πηδάς ακολουθείτε αυτές τις καμπύλες. Δηλαδή, η βαρύτητα δεν είναι κάτι αόρατο που μας τραβάει προς τα κάτω. Είναι απλώς ο χώρος που είναι λυγισμένος. Ίσως σκέφτεσαι, okay, αλλά τι σχέση έχει αυτό με τη ζωή μου? Έχει, και μάλιστα τεράστια. Για παράδειγμα, τα GPS στα τηλέφωνά μας δεν θα λειτουργούσαν σωστά αν δεν παίρναμε υπόψη τη θεωρία της σχετικότητας. Οι δορυφόροι που βρίσκονται στο διάστημα κινούνται γρήγορα και είναι πιο μακριά από τη γη, όπου η βαρύτητα είναι πιο αδύναμη. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος για αυτούς κυλάει λίγο διαφορετικά από ό,τι στη γη. Αν δεν το διορθώναμε, το GPS θα έκανε λάθη πολλών μέτρων. Επίσης, χάρη στη σχετικότητα, καταλαβαίνουμε πώς κινούνται τα αστέρια, πώς σχηματίζονται οι μαύρες τρύπες και θεωρητικά πώς μπορούμε να ταξιδέψουμε στο μέλλον. Άρα, η θεωρία της σχετικότητας δεν είναι απλώς κάτι που μαθαίνουμε για να εντυπωσιάζουμε τους φίλους μας. Είναι μία από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις όλων των εποχών. Ο χρόνος και ο χώρος δεν είναι απόλυτοι. Αλλάζουν ανάλογα με την ταχύτητα και τη βαρύτητα. Και ποιος ξέρει, ίσως κάποτε καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ιδέες για να κάνουμε ταξίδια στο διάστημα ή ακόμα και ταξίδια στο χρόνο. Αυτό ήταν το επεισόδιο μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε εγγραφή για περισσότερες απλές εξηγήσεις μεγάλων επιστημονικών θεμάτων. Μέχρι την επόμενη φορά, να θυμάστε, η επιστήμη είναι παντού.